Λαζάρης Αριστομέτης, ο Μαγκαλιτέλος, Σιδρόμος, ο Θανάσιος, ο Γουρουγιώτης Ιωνίσιος, ο Προβάς Ιωνίος, ο Διαμάτης Στέργιος, ο Σοφιανίτης Γιώργιος, ο Παρόπουλος Μέτρος, ο Κωστάς Βασίλειος, ο Παπαϊωάννης Μαρία Κιμώνας Ιωάννης, ο Σπάνοπος Ιλιανός, ο Ορφανίδης Γιώργιος, ο Μαγκαλιτέλης Ικόνος, ο Καβάλας Θανάσιος, ο Τέλος Θεόγορος, Καραμαγκαλιτέλης Κωνσταντίνος, ο Ιωαννίδης Ιωαννάνης, Σουμελίδης Μιχαήλ, Καγγελίδης Αντώνιος, Κουλτήρης Γιώργιος, Ελευθεριάδου Σοφία, Αποστολόπουλος Αναστάσιος, Μελιόπουλος Γιώργης. Λοιπόν, και παίξει την κόλλα. Ενημερώσω λίγο το σώμα ότι ο κ. Παπαγιάννης είναι δικαιολογημένος βρίσκεται στο εξωτερικό και ο κ. Κάκαρης είναι στην Αθήνα στο Γενικό Συμβούλιο του Πολιτισμού. Η κυρία Παπαγιάννη έπρεπε να την αφή λόγω της επίσης, ο κ. Καπεζαλής θα στείλει μήνυμα και πει ότι είναι άρρωστος. Και η κυρία Ιακωβίδου είναι στην Κάπης, το οποίο δεν μπορούσε να πάρει άλλο. Ευχηθούμε λοιπόν να το στείλουμε να πάρει. Σαν να φύγει, έχουμε ξεκινήσει λίγο. διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι εξετάζονται και αποφασίζονται.
ήρθε μια θεμελίτης επιτροπή, γίνονται αυτοσίες σε περίπου 10 κτίρια. Και μετά από αυτό έγινε μια συνάντηση με τον Γιώργο. Πέρα από τις δομικές κατασκευές, έγινε από τον Δήμο μας, συστήθηκε η επιτροπή, όπως ορίζει ο νόμος, για να ελεγχθούν πιθανές πιέσεις σε υποσκευές, οι οποίες αποζημιώνονται από το Υπουργείο Εργασίας. Άρα λοιπόν προς το παρόν μετράμε δύο διαφορετικές υπηρεσίες. Πρώτη, ασφαίρεται για τις τοπικές κατασκευές. Δεύτερον, το Υπουργείο Εργασίας μέσω του Δήμου Βέλγιας για τις υποσκευές. Μιαλώς το χύσιμο. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση λέγοντας ότι μέχρι σήμερα για αποζημίωση υποσκευών υπήρξαν τρεις αιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα μία από την Περγίνα, μία από τη Μέση και μία από την Κοντογόρη. Πέρα από αυτό που προανέφερα, έχουμε τον εξοπλισμό καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τον οποίο τα αρμόδια είναι η περιφέρεια, τρίτος φορέας διαφορετικός, τέταρτος φορέας διαφορετικός είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω των ΣΕΑ για ζημίες που δυνητικά μπορεί να προκληθούν στις καλλιέργειες, γιατί υπήρχαν προφανώς καλλιέργειες που πλημμύρισαν. Και πέμπτος διαφορετικός φορέας, το Υπουργείο Εσωτερικών για ζημίες σε δημοτικές υποδομές. Όπως είναι διανομική οδοπορία, όπως είναι η δημοτική οδοπορία, κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια πολυθέατη νομοθεσία, έχουμε να κάνουμε πέντε διαφορετικούς φορείς οι οποίοι αποφασίζουν για τις αποζημιώσεις αν και πότε θα βαρθούν. Κάτι που πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα σε συνεργασία με όλους τους επιτόπους φορείς είναι το ότι μάλλον η κλιματική αλλαγή δεν θα αφήσει επηρέαση στους εμάς, με αποτέλεσμα τέτοιες προκλήσεις να είναι πιο συνήθεις στο μέλλον. Αυτό μας λέει και κάποια πράγματα. Σημαίνει ότι μάλλον θα πρέπει να γίνει κάποια καινούργια μελέτη και καινούργιες κατασκευές αντιπλημμυρικών έργων. Οι πλημμύρες που είχαμε τουλάχιστον στις κατοικίες λίγο πολύ ήταν γιατί απλά το νερό ήταν πάρα πολύ. Μια κανάτα νερό δεν μπορεί να χωρέσει μέσα σε ένα φορτήρι. Το μεγάλο νερό θα έχει απ' έξω. Αυτό λίγο πολύ έγινε και στην περίπτωσή μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι στα αρμόδια φορείς, Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμος, ΟΕ, να καθίσουμε μαζί και να δούμε το τι μέχρι και μέσα με τέτοιου είδους έργα. Πρέπει να δούμε την περίπτωση της ΤΑΠΟ 66. Έχει μια ιδιαιτερότητα η ΤΑΠΟ 66, δεν ξέρω αν σας είναι γνωστή. Στην ΤΑΠΟ 66 λοιπόν καταλήγουν πολλές αποστραγιστικές τάπες. Είτε στο ύψος της Νικογιάννης, είτε στο ύψος του Κεβατού, είτε στο ύψος της Φλούρας. Όταν η στάθμη 66 ανέβει, αυτές οι αποστραγιστικές στάθμοι σταματούν να ρέουν. Κλείνει η έξοδος τους και σταματούν να ρέουν προς το 66. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα νερά επιστρέφουν πίσω, με αποτέλεσμα να έχουμε πλημμύρες στις περιοχές πριν από την τάχα του 66. Η παραγωγή τόσο στην Νικογιάννη όσο και στον Διαβατό γνωρίζουν καλά αυτό το φαινόμενο. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια τομική αδυναμία η οποία θα πρέπει να λυθεί με ίσως κάποια άλλη κατασκευή διαφορετική από αυτή που υπάρχει σήμερα. Αλλιώς θα έχουν πάντα πλημμύρες όταν η στάθμη του 66 ανεβαίνει.
Θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα κλείνοντας, κάτι που κάλεσε κυρίως και ήταν ένα σχόλιο του κ. Κοντίνη από ό,τι όπως ενημέρωσα σχετικά με ένα με το κανάλι, με ένα κανάλι κάτω από την περιοχή με την Πατρίσια, το οποίο έσπασε, με συνέπεια να πλημμυρίσουν πολλές αγροτικές εκτάσεις. Κατηγορήθηκε λοιπόν από τον κύριο Κουρτίδη ο Δήμος για ανικανότητα, για κάτι που ανήκει στην περιφέρεια. Δυστυχώς πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και όταν λέμε κάποια πράγματα να τα ελέγχουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να γράψω ότι φταίει ο Α ή ο Β χωρίς πραγματικά να ελέγχεις και βέβαια ποτέ θα πω ότι φταίει η περιφέρεια. Εντάξει, γιατί πραγματικά το δρόμο ήταν πολύ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει λαϊκισμός και λαϊκισμός σαν αυτό, το να γραφούν αυτά τα πράγματα και να πούν οι φωτογραφίες των πλημμυρισμένων χωραφιών μέσα από τον τρακτέρ του συνεργάτη, ο οποίος συνεργάτης του στις 17 το πρωί δηλούσε για ευθύνες στον Δήμο. Φαντάζομαι λοιπόν που έχουμε από την ευθύνη της περιφέρειας και όχι του Δήμου να ψάξεις να βρεις ευθύνες προς την περιφέρεια και να κάνεις ανάλογες κινήσεις. Περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αλλά να ανοιχτούν κάποια μέτρα, γιατί αν είναι εξοδεύσει
κάποιο άνθρωπο ζω, άρχισα να γίνει που σαν να γίνει. Αυτό θα το δέσουμε για ευκαιρίες πολύ περισσότερο. Οπότε πρέπει να γίνει μια παρέμβαση εκεί. Και επίσης μου είπαν από τη συνταγή να αναμείνω σας τη στέγη. Σημείωσα λίγο να τα δείτε, κάτι να πάει, έτσι, να το δούμε. Για να το κλείσω αυτό το θέμα, γενικότερο, υπήρχε μια σκέψη στην Ελμέρη Μαθίας να ξεκινήσει μια καμπάνια για τρόφιμα κατασκευασμένα, δηλαδή και τέτοια αντοχής για τους κατοίκους της Μάντρας, αλλά ζητάει ή ρωτάει και θέλει να αναλάβει ο Δήμος ένα συντονισμό γενικότερο και μέσα αυτό θα πούνε και εμένα, ίσως πούνε και άλλοι φορείς, σωματεία κλπ. Να αναλάβω όμως επίσημα ο Δήμος να συγκεντρώσει, να συντονίσει κλπ. Για να γίνει μια τέτοια κίνηση. Άλλη είναι κίνηση. Και επίσης, σε αυτό να κάνω και μια ερώτηση και να κλείσω για το πότε σκοπεύουμε, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρο, πότε σκοπεύουμε περίπου. Να γίνει αυτή η συνεδρία που μας είπατε, έτσι νομοθετήτρες, να πω λοιπόν πολύ σύντομα ότι ζούμε σε ένα καθεστώς, και όχι μόνο εμείς, όλες τις καπιταλιστικές χώρες, σε ένα πολύ ευρύ υπαρχικό καθεστώς, που στα συντάγματα τους από μια παλιά προβλέπει και θεωρεί θετική την υπέρτατη κερδοφορία των επιχειρήσεων και απ' την άλλη θέλει υποτίθεται να προστατεύσει και το περιβάλλον. Αυτά τα δύο έχουν σύγκρουση μεταξύ τους. Δεν μπορεί να επιδιώξει την κερδοφορία των επιχειρήσεων και απ' την άλλη να λες ότι θέλει να σεβαστεί ή να προστατεύσει το περιβάλλον. Γιατί η κερδοφορία γίνεται και ή κυρίως σε βάρος του περιβάλλοντος. Αυτά το έχουμε υπόψη μας, γιατί μίλησε και ο κύριος Δήμαρχος για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή προκαλείται όχι από την ύπαρξη απλά, αλλά την πολύ μεγάλη δραστηριότητα, την πολύ μεγάλη βλαπτική παρέμβαση των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, αυτού το γενικεύουμε τώρα, δεν φταίνω για στο περιβάλλον. Ένα τέτοιο περιβάλλον. Και προφανώς έχουμε τα επίκαιρα. Και θα τα έχουμε και δεν ξέρω πόσο αυτό συνδέεται και με τις δικές μας συνθήκες εδώ και τις αλλαγές στο μικροκλίμα. Να κλείσω με μία ερώτηση πολύ διευκρινιστική, έτσι να μας πει ο Αντιδήμαρχος σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες και η όλη η υπόθεση, το όλο ζήτημα με τη διακρατή. Αυτά μέσα. Στο οδόστρωμα και στην οδό Πιερίου και στην οδό Κεντρικής στο σημείο που υπάρχει άσφαλτος. Ήταν νομίζω αναγκαίο να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις και προσπαθώ ότι η διοίκηση ήταν να ανταποκρίθηκε στην απέκτηση του. Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν και παρεμβάσεις στον Απόστολο της οδού Κεντρικής που νομίζω η προηγούμενη είναι πιο εύκολη. Η παρέμβαση, έτσι ώστε να αποκατασταθεί το δρόμο, διότι πραγματικά η είσοδο κίνδυνο είναι από τα οχήματα και από τι πεζού από όπου διέρχονται καθένα στον δρόμο. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της, των πλημμυρών, θα πω το εξής, ότι καταρχά έχουμε ψηφίσει το Συμβούλιο Μνημόνια για την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ήταν σε αυτά τα οποία τα θέματα τα οποία έχουμε συγκεκριμονήσει, να έχουμε υπερψηφίσει. Χρονώ όμως ότι το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι ζήτημα περισσότερο αντιμετώπιση του προβλήματος που όταν αναλογεί, είναι πρόγνωση του προβλήματος, διάγνωση του προβλήματος και πρόγνωση και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή
συνεργασία και με την βασική υπηρεσία και συνεργασία με την πολεμική διπλωματία, την εθνική υπηρεσία διπλωματία, για τα ρεύματα τα οποία είναι πεζωμένα. Και θα πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή και μια άμεση παρέμβαση από αυτόν έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ζητήματα που βέβαια εντάξει και το, η μορφολογία του εδάφους του Δήμου της Βέρειας δεν ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιου φαινομένου, αλλά να αποφύγουμε το ενδεχόμενο της αντιμετώπισης φαινομένων όπως αυτό στη Μάντρα της Αττικής. Για την οποία Μάντρα θα πρέπει να εκφράζουμε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο την θλίψη μας για τον άδικο χαμό τόσων ανθρώπων από τις εγκληματικές πολιτικές που ακολούθησαν προηγούμενες και κυβερνήσεις αλλά και εθνικές αρχές. Ένα τρίτο θέμα είναι το ζήτημα της αναλογοθέτησης το οποίο έθεσε ο κύριος Δήμαρχος προηγούμενη φορά και είπε ότι έχουν γίνει συσκέψεις, επισκέπτουν, έγινε σύσκεψη του εκπαιδευτού κλπ. Είναι γνωστά. Εγώ αυτό το οποίο ζήτησα την προηγούμενη φορά και προνόμα ότι θα σας ακουστώ είναι να γίνει μια συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση με πρωτοβουλία του Δήμου του Δημοτικού Συμβουλίου και να τοποθετηθούμε σε αυτό το ζήτημα με σοβαρά επιχειρήματα, όχι μόνο με ευχές ή εν πάση περιπτώσει με κραυγές αντίδρασης απέναντι σε ένα σχέδιο το οποίο εκφράζει η Εθνολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα πρέπει να υπάρχει σχέδια και από τους και από εμάς τους ίδιους τους επικεφαλείς που παρατάσσουν, αλλά γενικότερα και από τα τους επικεφαλείς, το φορέα, αν θέλει τεχνικό επιμελητήριο, πολιτικό επιμελητήριο και το καθεξής. Και βέβαια να είναι διορροπημένες οι προτάσεις. Δεν μπορεί εδώ πέρα με κάθε φορέα ή πρόσωπο στο ρόλο να έρχεται στο δημοσίο να λέει εγώ δεν θα αρέσει για αυτό το ρόλο. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει μια διορροπημένη πρόταση, μια μελέτη από κάθε φορά και ξεχωριστά για να δούμε τελικά ποια είναι η κοινή συνισταμένη έτσι ώστε αυτή να ακολουθήσουν. Άλλος, δεν ξέρω τι δεν είναι. Ενδεχόμενο ο κύριος Σλάμου να πρέπει μέσα στο σωματολόγιο του, θα ήθελα να ενημερωθούμε για το ζήτημα επιμέλωγο, για το ζήτημα του Γενίου Βαρόντου, που είχα θέσει την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω αν θα υπάρχει απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει απάντηση, προνοώ ότι στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να την άφηξω. Κύριε Δημοκρατή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα σε όλους όσους βρίσκονται στην αίθουσα. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν τις προηγούμενες ημέρες. Να ξεκινήσω καταρχήν ζητώντας μια ενημέρωση σχετικά με τη γέφυρα Ακούσιο και συγκεκριμένα ποιο είναι συνολικά το ποσό που ζητάω από λάθος σαν αποζημίωση τελικών εξέρων για τη διακοπή της σύμβασης. Μια πρόταση στους αρμόδιους αντιδρυμάτους, το γνωρίζουμε όλοι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι διάφοροι πολίτες ετούνται την εγγραφή των κλήσεων εξαιτίας, υπάρχει σχετική νομολογία και εμείς εδώ έχουμε αποφανθεί θετικά, εξαιτίας των λοιπόν στοιχείων που υπάρχουν σε αυτές τις κλήσεις. Ας βγάλει μια ανακοίνωση ο Δήμος Βέρειας, να εξηγήσει τους δημότες τι γίνεται, γιατί ενδεχομένως βλέπω σποραδικά επιμένες εδώ ένα στοιχείο, ίσως μπορεί να μην το ξέρουν όλοι και να αναγκάζονται δημότες εκεί που άλλοι απαλλάσσονται από αυτές τις κλήσεις, να πληρώνουν τις σχετικές κλήσεις. Να περάσω τώρα στο ζήτημα που απασχόλησε εδώ από την αρχή της συνεδρίασης, είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τις ζημίες από τις πλημμύρες στα όρια του Δήμου Βέρειας. Άκουσε έτσι με προσοχή το πώς θέτησε το ζήτημα του κύριος Δήματος. Να σχολιάσω, οφείλω να σχολιάσω αυτό καταρχήν. Υπόθηκε ότι λίγο ότι πολύ, ότι υπεύθυνη για τις πλημμύρες με την κλιματική αλλαγή, ήταν πάντα πολλές προοπτώσεις, έχει τις ευθύνες η περιφέρεια και για την περιφέρεια. Κάτι αντίστοιχο λέγεται, λέχθηκε και από την πλευρά της περιφέρειας και της αντιπεριφέρειας. Κάτι αντίστοιχο λέει και η κυβέρνηση, αν θέλετε για το, αυτό που απασχόλησε τη χώρα μας αυτές τις μέρες, για το έγκλημα που συντελέστηκε στην Αττική, όπου χάθηκαν 23 και ίσως να είναι και περισσότερες ζωές. Επίσης υπόθηκε ότι για το χάλι για τη διαδικασία των αποζημιώσεων, η πολιτική νομοθεσία. Τι έχω να σχολιάσει γι' αυτό.
έχω να πω ότι καιρικά φαινόμενα υπήρχαν και υπήρχαν πάντα. Και για μας, εκείνο που τα κάνει καταστροφικά αυτά τα φαινόμενα, δεν είναι τίποτα άλλο η αντιλαϊκή πολιτική του κράτους σε συνεργασία με την περιφέρεια και τον Δήμο. Συνέχεια το ένα με το άλλο και αν θέλετε αυτός ο ίδιος ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Αξιολογώντας ως ιδιαίτερα σοβαρό το ζήτημα, από τις 22 Νοέμβρη του 2017 και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι παρατάξεις δεν έχουν αφηρηθεί σε αυτό τίποτα. Εμείς στείλαμε ένα έγγραφο προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο Πέρειας, το οποίο έλεγε τα εξής. Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν και το Δήμο Πέρειας πριν από λίγες ημέρες είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφές σε αρκετές περιοχές του Δήμου μας. Πλημμύρισαν σπίτια, σχολεία, αγροτικές καλλιέργειες, χωράφια και θερμοκήπια, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος οικισμούς, δημοτικές υποδομές έπαθαν ζημιές, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην υδροδότηση οικισμών. Σε μια περίοδο λοιπόν που ο λαός μας πλήττεται από την καπιταλιστική κρίση, δέχτηκε ακόμα ένα πλήγμα. Εμείς ως Λαϊκή Συντήρηση συζητήσαμε λοιπόν το θέμα των προαναφερόμενων ζημιών από τις τελευταίες βροχοπτώσεις να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ως τακτικό θέμα. Γιατί? Για να εκφραστούν οι θέσεις της διοίκησης του Δήμου αλλά και όλων των παρατάξεων. Για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι πρόσφατες ζημιές, πώς θα απληθούν οι συνέπειες τους στις λαϊκές οικογένειες του Δήμου μας και πώς θα προβληθεί με τα κατάλληλα έργα η επανάληψη αυτών των καταστροφών. Κάτι τέτοιο από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου δεν έγινε. Και σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, να θέσω γρήγορα κάποια ζητήματα. Το ζήτημα λοιπόν δεν το ιεραρχεί ως σοβαρό, έστω και από την δικιά της οπτική διοίκηση του Δήμου και δεν το φέρνει σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενημερώθηκαν οι άλλες παρατάξεις για την πρόθεση αυτή και για το αίτημα το δικό μας. Ποια είναι η θέση των άλλων παρατάξεων ώστε να συζητηθεί το θέμα στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβούλου? Δεν είναι το στακτικό, δεν είναι τόσο μονοθεματική συνεδρίαση. Συμφωνούν οι υπόλοιπες παρατάξεις να μπει και η διοίκηση του Δήμου έστω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα. Αυτά όσον αφορά αυτή καθ' αυτή για τη συζήτηση. Όσον αφορά για τις ζημιές, 15 μέρες μετά, εμείς έχουμε να πούμε και να ζητήσουμε ενημέρωση για το εξής. Έβγαλε ο Δήμος μια ανακοίνωση που για μας είναι φύγει κακό από τα μάτια μου, να προσέλθουν οι δημότες για να δηλώσουν τις ζημιές. Από την επόμενη μέρα, τις 16, τις 17, τις 18, αν θέλετε, έπρεπε ο ίδιος ο Δήμος να ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών. Αν θέλετε, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, πώς θα αντιμετωπίσει ο Δήμος τις ζημιές? Και ποιες ζημιές, ας πούμε? Το σχολείο της Βερμίνας πλημμύρισε, ενδεικτικά αναφέρω. Στα ρυσώματα το νερό δεν πινόταν εκεί στις μέρες για δεύτερη φορά που πήγαν δημότες στο νοσοκομείο εξαιτίας της πόσης του νερού. Πότε και πώς θα γίνει αυτό? Ποια έργα προτείνει ο Δήμος, τι έχει να προτείνει ο Δήμος για να μην πλημμυρίζουν τα θερμοκήπια στον Άγιο Γεώργιο? Πότε και πώς θα αντικατασταθούν οι ζημιές που υπόθηκαν από προλαλήσα τους δημοτικούς συμβούλους και από τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο? Σας ευχαριστώ. Κύριος Ναζαρίδης. Κύριος Χαγγελίδης. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να ευχαριστήσω κάπα και τον Πρόεδρο στον κύριο Μαστεριστέριο και του Δήμου Βέργειας που είχαν παρακολουθήσει Πειραιά και είναι 19 του μηνός σε την κοινωνική πρόβα του Συνδέσμου του Δυτικού Τσιγών και της Μακεδονίας και της Αλίας. Παρά τα προβλήματα τα οποία ήσουν στην κακοκαιρία και τα οποία πάλι όλοι έκαναν τα δυνατά δυνατά και πραγματοποιήθηκε η πρόβα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κατζηνατσίου που πολλές φορές ευχαριστά τους γιατρούς εδώ που βρίσκονται και τον κύριο Κούτρα, αλλά στο προηγούμενο συμβούλιο σε ένα έκτακτο περιστατικό δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε και ενώ είχε τοποθετούνται σε κάποια θέματα όπως ήταν η παραβάση ή αξιορυπάνσεις, άφησε το έδρανο και πήγε στην αίθουσα του Ιστογραφείου του Αντιδημάτου και εξέταζε μια στιγμή. Κουέβη. Απόλυτα με ευχαριστώ και την κυρία Παρπεγάλ που με ρίμισαν και μάλιστα με σωστή διάκριση ο κύριος Χατζάρ Χαρισιού. Θα ήθελα να πω, κύριε Δήμαρχε, ότι από το 1992
καλά στο δέντρο. Από τότε όλοι ξέρουν ότι μόνο ο Μονή δεν είναι. Τότε καταλαβαίνω ότι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για να γίνει μοναστήριο όπω ήταν στον Πόρτο. Και γι' αυτόν τον λόγο δόθηκε και η εικόνα και τα κοιμήλια, και τα οποία έβγαλαν από τον Πόρτο, την Τραπεζούντα. Και σήμερα βλέπουμε αυτή την εικόνα τη Παναγία του Μελάς να περιφέρεται ανά τον κόσμο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν, άμα θέλουν να έρθουν και να την δουν και κάποιοι, να έρθουν εδώ για τον λόγο του τουρισμού, γιατί αν μην την κάνουμε γύρω σε όλο τον κόσμο για να κάνει. Εμείς στην Τουρκία πηγαίνουμε εκεί να δούμε κάποια ήπια τα οποία μου καταστήσαν όλοι οι νέες που τα κάνει, για να έχει τουρισμό εκεί και εδώ έχουμε την εικόνα και η οποία φαίνεται από εδώ και από εκεί. Τι θα γίνει με αυτά τα 500 στρέμματα τελικά, ο λόγο που δόθηκαν ήταν ότι θα γίνει το μοναστήρι. Και μέσα στους όρους ήταν ότι αν δεν γίνει, επιστρέφει. Εμείς τι κάνουμε εδώ, όταν βλέπουμε και μερικές φορές πηγαίνει και το ζητώ και βλέπει κάπου να γυρίζει κάποια χώρα για ένα διά και μάλιστα με πολλά λεφτά και χωρίς να υπάρχουν ούτε αποδείξεις ούτε τιμολόγια. Και δείχνω και επιτέλους το θέμα αυτό, πολλές φορές θα το φέρω, σαν πρόεδρος του Κόσμου Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και είναι όλα τα σωματεία της Βέλγιας, να μην πω του νομού, όλα τα ποντιακά τα σωματεία, είναι με αυτή την άποψη ότι αυτό πρέπει να λειτουργήσει και αλλάξει και το καθεστώς. Ξέρουμε πως έγινε από ίδρυμα και κοινωνικό πρόσωπο και ξέρουμε ότι μια οικογένεια διοικεί εδώ και 60 χρόνια. Η ίδια οικογένεια. Τέλος πάντων κάτι πρέπει να γίνει. Αν το αφήνουμε ο ένας τον άλλο, αυτό εδώ πρέπει να αλλοιωθεί και γιατί δηλαδή θα το αφήσουμε τα σωματεία και όχι το Βαγγελίδη σε ως πρόεδρος αυτού του συνέδριου των πολιτιστικών συλλόγων. Κάτι πρέπει να κάνουμε σαν Ρήμος, γιατί θυμάστε είχε γίνει και με το θέμα του εκπροσώπου, όταν είχε γίνει και εκπρόσωπος από εδώ, από την κοινότητα Καστανιά και είχε γίνει και ένα θέμα. Τέλος πάντων, ή εδώ θα διοικούμε αυτό το τόπο μας, έτσι και θα διοικούν κάποιοι άλλοι, άσχετα να προεδρεύει ο Μητροπολίτης Βέλγιας. Έτσι, κάτι πρέπει να αλλάξει επιτέλους, κάτι, κάτι κύριε Δήμαρχε. Να οργανωθούμε, να δούμε, να σχεδιάσουμε. Αυτά σας τα είχε κυβέρνηση το 2015.
θυμάμαι και σε όλη την Ελλάδα, αυτό το έγγραφο ξεκαθαρίζει. Το 2015 είναι η κυβέρνηση τότε και ξεκαθάρισε ποια είναι τα ρέματα. Τα ρέματα της περιφέρειας, η αστυνόμευση λέει, και ο καθαρισμός των ρεμάτων είναι της περιφέρειας. Παρακάτω όμως λέει, συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας και γεωπαιδικών έργων. Και πιο κάτω το 221 λέει ότι στο πλαίσιο του συντονισμού και της εκλήρυξης του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα θα προσφέρει στην Ελλάδα την εντόπιση και δίνει αντιμετωπίσεις του περιβαλλοντικού φαινομένου εντός των διοικητικών του όριων, κρίνεται απαραίτητη με ευθύνη των δημάρχων να συγκριθούν το συντομότερο δυνατόν αντιλήφθη παρόντα στα συντονιστικά τοπικά όργανα πολιτικής προστασίας με σκοπό των καθηλήτων συντονιστικών των χωρέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράση πολιτικής προστασίας. Μιλάει δηλαδή πιο κάτω για αδερφικά στρατιστικού στάθμου, αδερφικά και στρατιστικά δίκαια. Αν γνωρίζετε, επειδή εγώ δεν λέω εκείνο το θέμα, εκείνο λέγεται, έχει υποκατασκεύαση το 50 η ΕΡΤ και είναι αποκρατιστικό κανάλι. Το οποίο, επειδή δεν υπάρχει το ΕΡΤ, καταργήθηκε το ΕΡΤ πριν πολλά χρόνια, έχει μεταφερθεί στις κοινότητες και εξού και στο Δήμο. Δηλαδή ο καθαρισμός είναι δικό μας. Και για να. Και Παπαδόπουλε, το 2015, εδώ είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, το 2015 έσπασε σε άλλο σημείο. Έτσι, και τότε είχαμε φέρει θέμα εδώ. Ο καθαρισμός και οι φωτογραφίες δεν είναι μόνο από το κανάλι, είναι και μέσα από την Ελλήνα που 4 χρόνια εδώ θα στονάζουμε να καθαρίσουμε το αντιστοιχικό δίκτυο που υπάρχει, το οποίο παίρνει και τα όρια. Όχι προς αυτό. Και θα ήθελα να κάνω και μια εγώ ερώτηση, αν έχει έρθει κύριε Λαζαρίδη, το υπατολογική με τέτοια για την διέγραφη. Αν έχει έρθει, αν έχει έρθει την διέγραφη. Αν τα αφήσω λίγο. Λοιπόν, κύριε Βουλτήρη, όταν κάνεις ένα λάθος, που κάνουμε όλοι μας λάθη, έτσι, αν είναι δυνατόν. Διότι να υπάρχει. Ή θα πρέπει να βγεις και να πεις, συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν ήταν η κεντρική στατιστική τάφο του Δήμου, ήταν τη περιφέρεια. Αν δεν το κάνει αυτό, σημαίνει ότι απλά ήθελε να μην στάσει. Και τίποτα παραπάνω. Συνεχίζουν να επιμένουν σε ένα θέμα δηλαδή, το οποίο είναι γνωστό σε όλου, ότι η κεντρική στατιστική τάφο είναι τη περιφέρεια. Που ξαναλέω ότι εγώ δεν την κατηγορώ, γιατί το λέω ήταν πάρα πολύ. Εσεί συνεχίζετε να επιμένετε όμω. Ρωτήστε λοιπόν, αν και ξέρω ότι συνεργάτε σα ρωτήσατε. Και μάλιστα τηλεφωνικός εκεί επί τόπο. Τον κύριο Βουδόμουλο. Βεβαιότητα, σας έφερε τις φωτογραφίες. Και τις κάναμε. Βεβαιότητα λέει. Λοιπόν, ή το ένα λοιπόν ή το άλλο. Έτσι, γιατί λάθη κάνουμε όλοι μας. Ή το ένα ή το άλλο. Για λέξτε. Αν και εσείς κάνατε, δεν προλάβατε και εγώ. Κύριε Βουδόμουλο. Θέλω να θέσω ένα θέμα στον κύριο Παπαδόπουλο, τον άλλο αυτός συναγωγός, για έναν οικογενειακό τάφο. Έχω κύριε Παπαδόπουλε μου έχουν δώσει κάποια εγγραφά και κάποια σύρματα Δημητρίου η οποία ενώ τις έχει παρακολουθεί και έγινε παρακόρης στάφους το τμήμα ΣΥΤΑ και μάλιστα ο 575-500 στάφους του Δημητρίου έχουν πληρωθεί τα σχετικά χρήματα 12.000 ευρώ προς γενική της κατάπληξη, όπως μου μεταφέρθηκε από την πλευρά της υπόρτης, 18 Σεπτεμβρίου του 2017 έχει ένα έγγραφο που παρόλο που η γυναίκα πλήρωσε και υπάρχει διαρκής στάθος, διαρκής χρήση του κοινιακού τάφου, λέει να γίνει ανακομιτή γνωστών του Δημητρίου του Φέρντ. Αυτό είναι 18-19-17. Από ό,τι που μεταφέρθηκε, υλοποιηθήκατε έτσι που μεταφέρθηκε. Για να το δείτε το θέμα, πέρα από αυτά ξαναπήρε εγγραφό 3/11/17 που λέει ότι από το κομιτή των οσκών εγγραφή του λαού του προσωπικού προσώπου θα γίνει 10 Νοεμβρίου. Λίγο κύριε Παπαδόπουλε, να δείτε το θέμα αυτό, γιατί νομίζω είναι σοβαρό. Έχω εδώ τα στη διάθεσή σα τα έγγραφα σα ειδικά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, επίκαιρη θα είναι και η ερώτησή μου που θέλω να κάνω σχετικά με τις τελευταίες πλημμύρες που έχουν γίνει. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, μπορεί σε
σε κάποιο σημείο, επειδή ήταν λίγο προς το τέλος, να νεκάζησαν οι προηγούμενοι ομιλητές, είχε ο Δήμαρχος, αλλά ήθελα να ρωτήσω στους αρμόδιους αθλημάτων. Κατά πόσο ο Δήμος μας είναι ασφαλής σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων και όχι αυτών των απλών που τέλος πάντων έγιναν τώρα τελευταία για την περιοχή μας, θεωρώ ότι δεν ήταν ακραία. Ένα δεύτερο, έχουν γίνει μετά από αυτό το περιστατικό που συνέβη και στη Μάτρα και στη Δυτική Αττική γενικότερα η απαραίτητη έλεγχη όσον αφορά το κομμάτι που αφορά τον Δήμο έτσι, και τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Γιατί σίγουρα η μεγαλύτερη ευθύνη έχει η περιφέρεια του οποίου γνωρίζει. Υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες που αφορούν τον Δήμο. Πιθανό και κάποια στοιχεία και κάποια χτίσματα. Έχει γίνει κάποια καταγραφή κάποιων προβλημάτων που πραγματικά υπάρχουν σε συνεργασία με την περιφέρεια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστεί ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση. Ο κύριος Δήμαρχος δεν μάθω, μήπως πρέπει να σταματήσει. Έτσι είναι το σωστό. Ναι, είπα ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν με ακούει και νομίζω ότι είναι πιο ευγενικό να ακούει σε κάποια φάση που είναι κάποιος ομιλητής. Όπως και εγώ θέλω να ακούει όταν ο ίδιος μιλάει. Κάπως έτσι. Έχει γίνει κάποια καταγραφή προβλημάτων για να αξιολογηθούν αν υπάρχουν κάποιες ευθύνες από τον Δήμο, όχι μεγάλες βέβαια, στο μέτρο που ο Δήμος έχει την ευθύνη, ανέφερε και προηγουμένως. Να αναφέρω ότι πριν 20-25 χρόνια, επειδή μεγάλοι είμαστε όλοι εδώ περίπου, σε μια παρόμοια περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, είχε παρασυρθεί μια σαροταβέρνα, την οποία θυμάμαι, στην περιοχή του Τρικοτάμου. Πιθανόν να ήταν στιγμένη πάνω στο ρεύμα του Τρικοτάμου. Ονόματι Τσαροκούλα η ταβέρνα. Ευτυχώς και εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν θύματα, αλλά ότι καταστράφηκε ολοκληρώς η επιχείρηση, το θυμάμαι, το οποίο είχε ακουστεί πάρα πολύ εδώ στο Δήμο μας. Πάντως να τονίσω ότι πλημμυροπαθής είναι ο Δήμος μας και κάποια χωριά του κάπου, οπότε γενικότερα ας έχουμε έτσι το μυαλό μας και να βλέπουμε λίγο και μακρύτερα για το χώρο οτιδήποτε προβλήματα που μπορούν να γίνουν από κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύμβουλοι, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από τα ευχάριστα. Ξεκίνησα στην Βεργίνα οι εργασίες του 5x5 με ένα τάκτα τελευταία, δεν μετρούνται πλέον σε γενιές, σε πρώτη ή δεύτερη γενιά, σε FIFA 1, FIFA 2, FIFA 3, τέτοιο γήπεδο κατασκευάζει, τέτοιο τάκτα μάλλον. Είναι ένα στη Βεργίνα και ένα στο Λονδίνο που γίνεται τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την καθαριότητα και το κάδος που μας έστειλε στη Βεργίνα του Σκενόλου, γιατί ήταν καιρός πλέον, έτσι. Θα ήθελα εδώ και ένα μήνα παρατηρώ κάτι, και επειδή δουλεύουμε στην Κουζάνη κατεβαίνοντας, φαίνεται ένα πολύ όμορφο πράγμα. Δεν ξέρω αν το έχω παρατηρήσει, εγώ πηγαίνω και στη Βεργίνα, δηλαδή το βλέπω και από κοντά, είναι τα φώτα της λίμνης του Αλιάκουνα. Μετά το 6 που έγινε το έργο, κατασκεύαση της Τέρναρ εταιρεία, έχουν εδώ και ένα μήνα ανάβουν και είναι θεαματικά. Έτσι δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Απλώς αυτό που πρέπει να αλλάξουν είναι τα φώτα της γέφυρας. Τα φώτα της γέφυρας είναι σαν να είναι γκαζόλαμπες. Όταν έγινε η γέφυρα το 60, έτσι έγινε. Βέβαια είναι στην περιφέρεια. Εντάξει, εγώ το λέω ότι μπορεί να γίνει πρόεδρος της Ρώσης Αγίας Βαρβάρας, αν μπορέσουμε να πιέσουμε. Τώρα, να πάμε λίγο. Και να πάμε στα δύσκολα. Είπαμε για νεκροταφεία λίγο κάποιος εδώ πέρα, όχι για οστά βέβαια εμείς. Εμείς έχουμε θέμα με τα νεκροταφεία και το Παπαδόπουλο το γνωρίζετε. Χθες το βράδυ στον ύπνο μου είδα ένα όνειρο. Και λέω κάτι θα το ρωτήσω. Μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση σαν τοπικό συμβούλιο. Έχουμε θέμα. Και να βγάλουμε όσο στάπ, όσα εσείς μάλλον υπηρεσία, όσοι στάπ είναι πίσω από το 1960. Δηλαδή έχουμε τώρα 50 χρόνια. Βέβαια αυτούς δεν έχουμε στο φυλάκιο. Πού μπορούμε να τους βάλουμε. Μπορούμε να κάνουμε μία τάφρο όπως κάναν παλιά, να τους βάλουμε μέσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανονισμός για τα χωριά.
Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τις πλημμύρες, έτσι, πράγμα, κοιτάξτε, το νερό ήταν πολύ, δεν μπορούμε να πούμε. Βέβαια, στη Βεργίνα υπάρχουν τρία σπίτια που πλημμύρισαν. Υπάρχει μια λιμερική τάφος στη Βεργίνα που αποδείχθηκε πολύ μικρή. Υπάρχουν τα δύο τα ρέματα που για την ιστορία δεν κατέβασαν καμιά φορά τόσο πολύ νερό. Δηλαδή, κάτι έργα που είχαν γίνει μέσα σε μια ανάφραση στα Πλατάνια που έγινε το 2006, αν θυμάμαι καλά, αυτά όλα τα ισοπαίδωσε. Απ' έξω στο 17 δεν είχε κατεβάσει τόσο νερό και δεν είχε κατεβάσει και πριν, όπως λένε οι κάτοικοι. Βέβαια, έχω κάτι φωτογραφίες. Εγώ ζήτησα να τις προβάλλω, αν γίνεται εδώ πέρα, τις θεωρώ συλλεκτικές. Αυτές που κυκλοφόρησαν στα μέσα δεν ήταν τίποτα. Ήταν από τις 6 ώρα το πρωί που άρχισε η βροχή μέχρι τις 10 που ήταν το φαινόμενο έντονο. Σίγουρα τα κανάλια όλα έγιναν για κάποιους λόγους. Έτσι. Εμείς αυτά τα κανάλια πρέπει όμως να τα συντηρούμε. Οι παλιοί τα κάνανε, από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει ο καθαρισμός, η συντήρηση, η επέκταση. Υπάρχουν και κάτι τσιμεντάβλακα στην Βεργίνα που είναι χιλιόμετρα. Αυτά προσπαθώ από το 10, έτσι, να δω ποιος θα τα καθαρίσει. Η ΔΕΗ, ο Δήμος, Τέλος πάντων, επειδή δεν καταλαβαίνουμε μηχάνημα και θέλει πιάρι, γαλμά, σερματόσκηνα. Προσπαθώ εγώ με το συνεργείο μου, προσπαθούν κάποιοι ιδιώτες. Τέλος πάντων, είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Και τώρα με την πλημμύρα αυτή έχει φέρει πολλά φερτά υλικά, τα οποία ρώτησα κιόλας με τον κύριο Σιδρόπουλο πώς θα τα καθαρίσουμε και θα δούμε τέλος πάντων. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω στο Δήμαρχο από την πρώτη στιγμή που έγινε η πλημμύρα και του ζήτησα μία τσάπα για να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί πλημμύρισε την τάφρος, πλημμύρισαν κάποια ρέματα, φύρε κάποια χωράφια εκεί για τον συνεταιρισμό, δηλαδή η κατάσταση είναι πρωτοφανής από τους βαφύλακα στα Πλατάνια που λέγονται, δεν πρέπει να κατέβασε τη ζωή του τόσο πολύ νερό, έχει πάρει χωράφια. Όσο αφορά τώρα το καθάρισμα του καναλιού του κεντρικού που γίνεται θέμα στην Βεργίνα, εγώ προσπαθώ από το 2015 να καταλάβω τι γίνεται. Ήξερα ότι ανήκει σε εμάς. Προσπαθούσαμε με κάποια μέσα. Τέλος πάντων, είχαμε βρει μια ευκαιρία τότε που σκεπαζόταν τα σκουπίδια το 2015. Μπήκε κάποιος ιδιώτης μέσα και έφερε το χώμα από το κανάλι αυτό. Ναι, μισό λεπτό γύρω. Και το άνοιγε πάρα πολύ. Βέβαια, μας σταμάτησε η αρχαιολογία γιατί ήθελε έργο, γιατί ήθελε μελέτη. Το συνηθίσαμε, τον είπα τον ιδιώτη, πάρτε, παίρνω εγώ την ευθύνη μου. Τελικά πήρε αρχαιολογία τηλέφωνο για τον ίδιο τον ιδιώτη και του λέει αν θα πάστε σε κατασκευή στο μηχάνημα. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιους τρόπους να το κάνουμε νόμιμα. Νόμιμα όμως φτάσαμε στην περιφέρεια. Το κανάλι ανήκει στην περιφέρεια. Μιλούσαμε με τον κύριο Φωτόπουλο, έκανε μια μελέτη η οποία ήταν να την καθαρίσει πέρσι. Άλλαξε ο νόμος, έχουμε ένα τσιμπούρι εκεί πέρα. Άλλαξε ο νόμος. Δεν πρόλαβα να τη δημοκρατήσει, ξεκίνησαν φέτος. Την 8 Απριλίου στέλνω ένα έγγραφο στην αρχαιολογία και περιφέρεια για να καθαρίσει το κανάλι. Τα χρήματα είναι γύρω στα 150.000. Λοιπόν, στέλνει έγγραφο του Σέρι, η αρχαιολογία το έγγραφο πίσω και του λέει θέλουμε το έργο 10-15.000. Επανέρχονται αυτοί το καλοκαίρι, περιφέρεια, και του λένε ότι να μην το κάνουμε το έργο, στείλτε έργα κάποιον να θέλει να δει, τα υλικά είναι φερτά στο κανάλι. Αυτοί λένε ότι θέλουμε υποέργο. Τέλος πάντων. Έχετε 2 λεπτά που έχετε. Εντάξει, δεν είναι αλλιώ. Αν δεν είναι αλλιώ, δεν είναι αλλιώ. Έχουν κάτι μέρα εδώ. Λοιπόν. Δεν με διακόψει, ξέρετε. Λοιπόν. Επανέρχονται πάλι τον Οκτώβριο και του λένε ναι, θα σα δώσουμε το υποέργο. 15.000, δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Μου φαίνεται έχει γίνει δημοκρασία, το έχει πάρει κανένα άδοχο. Και να ξεκινήσει, αλλά το θέμα είναι διαδικαστικό τώρα πλέον. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια όλη αυτή η διαδικασία. Έτσι. Τι άλλο. Αυτά. Η αγροτική δρόμη τώρα τι γίνεται όμως, τη συντήρηση. Ήρθαν μια εβδομάδα τα μηχανήματα του Δήμου. Τώρα τι γίνεται. Από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσουμε να συντηρήσουμε αυτά τα κανάλια, να συντηρήσουμε τους δρόμους, τα τσιμεντάβλακα, έτσι να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά. Έγινε. Ευχαριστώ. Εντάξει, πιο συχνά μας τα λες, καλά τα λες, αλλά πιο συχνά. Για μια φορά που δεν είναι από τις 30 χρόνια. Μην τον μάθω καλά. Όσο γνωρίζουμε, ξεκίνησαμε με
κρίσης. Έπεσε στα αυτιά μου την κρίση πάνω κάτω με κάτι πρόστιμα στο Περί, κάτι μέτρα παραβίασης στο Περί. Τι σημαίνει στο Περί, για ποιο λόγο δεν γίνονται κρίσεις με κρίση για να γίνουν και ακριβώς τα πρόστιμα που οποία οφείλουν οι ειδικοί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, όσο περιγράφετε τη αγραία και τα φαινόμενα, δεν μπορούσα να μην θυμηθώ τη διευθέτηση της κύρης του Τρικοτάμου, που λέει ότι πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις έντυπες που στέλνετε, γιατί δεν ξέρει κανείς τι μας επιφυλάσσει, τι μας επιφυλάσσει και εμάς μια ενδεχόμενη τέτοια κατάσταση. Η δεύτερη τυχή των προβλημάτων που φίξατε και δεν μπορούμε να μην το αναφέρω, είναι αυτή η δεδαλώδης η διαδικασία για αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Δήμαρχε, αποτελεί ένα σχετικό πολιτικό πρόβλημα το θέμα της αγγέλνησης γενικά των διοικητικών ευθυνών. Αυτή η διάσπαρτη αρμοδιότητες, οι ασυντόνιστες αρμοδιότητες, τις περίεργαψε και ποιος μου κύριε, τις περίεργαψε και συνάδελφος απέναντι, έγραφε και εγγράφουν κι άλλοι δεν βρίσκει κανείς. Και όταν λέω αποτελεί και ειδικό πολιτικό ζήτημα, κύριε Δήμαρχε, το είχα πει και άλλη φορά, ακούγεται λίγο μονόπλα. Στην κέρδη, κύριε Δήμαρχε, συζητήστε τα θέματα, βάλτε τα θέματα. Βάλτε τα θέματα της συναρμοδιότητας και της υποκρινότητας που τελικά λειτουργεί διαλυτικά για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, θα πρέπει αυτά τα γενικά πολιτικά ζητήματα. Η κεντρική εξουσία, ακόμα που κάθε φορά που όταν έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, διατρανώνει ότι είναι υπέρ της πολιτικής αρμόδιας πάνω από την ασκήση της εξουσίας που τα ξεχνά τότε και συγκεντρώνουν όλες τις εξουσίες εκεί και δεν αφήνουν με το συμπάθειο για την έκφραση ξεβράκονται την τοπική αποδίκηση να κάνει. Θα συμπτείτε δήμαρχε, θα συμπτείτε δήμαρχε στα κανάλια για αρμοδιότητες τις οποίες δεν έχετε διευθυντικό, τις οποίες δεν έχετε. Γιατί έτσι νομίζει ο κόσμος, το όλα για όλες πρέπει να συνομίζει. Ένα θέμα που ήθελα να δείξω είναι στη συνέχεια της προηγούμενης. Να θυμίσω στο σώμα την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου που είχε σχέση με την διαφήμιση, παράνομη διαφήμιση από τη ζωή μας. Λέει, η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας καθώς και η λήψη αποφάσεων και η λήψη υπόψη των αποφάσεων των διαφερειμένων πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της εγχειρητικής πράξης. Το ιδιωτικό μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε έπρεπε από το διάστημα που αναγνώριζε δεδομένο. Θυμάστε τότε, αυτή είναι η νομική γνωμοδότηση του 2014. Είχαμε αποφασίσει τότε να αναβληθεί το θέμα για να γίνει ακρόαση των ενδιαφερομένων. Δεν ξέρουμε πόσοι ήρθαν σε ακρόαση, τι είπαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Έτσι ώστε να ξέρει κανείς τι γίνεται. Βεβαίως υπάρχει ένα μπέρδεμα με την διατύπωση από τα όργανα, διαφήμιση από ζωή μας. Στο ένα λένε από ζωή μας, στο άλλο λένε από ζωή μας ή διαφήμιση. Τι από τα δύο ισχύει. Αν ισχύουν και τα δύο ή εμείς κάνουμε λάθος που επιλέγουμε και στα δύο της ζωής μας ή αυτοί που γράφουν και πιστοποιούν χρειάζονται τη μόρφωση για να ξέρουν ότι για το ίδιο πράγμα και την ίδια παράβαση δεν αναφέρονται δύο διαφορετικές διατυπώσεις στην παράβαση. Με αυτή τη λογική θα ήθελα το θέμα να αιτιολογήσω δηλαδή και στην κήτη του Τρικοτάμου και στην εξωτερική αλλά και εδώ πραγματικά υπάρχει μια ασάφεια την οποία πρέπει να ξεκαθαρίσω. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έφυγε το κουτί μου και την ευκαιρία. Δεν ξέρω αν
Προβάλλουν τους λόγους και επίσης εξετάζονται.
Περιμένω, κύριε Βουλευτή. Δεν υπάρχει λόγο. Περιμένω. Κανένα πρόβλημα. Να πω και εγώ με 4 μου χρόνια πολλά στους φιλταζόμενους και όλοι το καλύτερο. Να είναι αυτό. Πλημμύρες και βροχές. Είχα και εμείς στο χωριό τα προβληματάκια μας. Όχι πολύ σοβαρά για να είμαι ειλικρινής. Μίλησα με τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Το πράγμα πήρε το δρόμο του. Αυτό που με στεναχωρεί ειλικρινά πάρα πολύ με τις παιδικές χαρές. Ρωτώ 3 χρόνια σχεδόν, 2-3 χρόνια, ήρθαν τα συνεργεία και πήραν όλα τα εξαρτήματα από τις εταιρικές χαρές, από τα σχολεία. Μετά λίγο καιρό ήρθαν πάλι και πήραν από τις παιδικές χαρές, όταν τις παιδικές χαρές τις γνώριζαν. Είχαμε 2 παιδικές χαρές, μία μεγάλη και μία πιο μικρή, τα πήραν. Είχαν μείνει μια τραπάρα και μια στολίδα και δύο πάντες στην παιδική καλά που έχουμε αφού είναι την πιο μεγάλη ιατρική. Ξέρεις, χθες είναι το συνεργείο και τα ξύλωσε όλα. Και προβληματίζουμε και εγώ. Όχι μόνο όλα τα παιδιά και χωριανή. Κλείσαν τα σχολεία. Τέρμα, το σχολείο πληρωμένο δεν πατάει κανείς. Τα σχολεία όμως είχαμε και μπασκέτες, είχαμε κάτι τέρματα, παίζαν τα παιδιά. Κλείσαν οι παιδιές χαρές, δεν είναι τίποτα, έγινε... ρημάσαν που λένε. Μόνο τα οικόπεδα είναι και αυτά χόρτα γεμάτα. Θεωρώ τα χόρτα, ας είναι καλά και με το δόμο, γιατί καταλύει πάντα το δίκιο. Υπάρχει το πρόβλημα, ειλικρινά δεν το προβληματίζουμε πάρα πολύ. Το θεωρώ δηλαδή σαν πολύ βάρβαρο πράγματα. Πού θα παίξουν τα παιδιά, πού θα πάνε τα παιδιά. Χθες που ήρθα και πέρα και πήραν τα πράγματα και την ώρα που πέραν τα πράγματα και σχεδόν είχα, δεν τους πρόλαβα γιατί ήταν αυτούς γνωστούς τα μάτια. Ήρθα τα πιτσιρίκια και πέρα και όλοι Πρόεδρε, τι θα έχει και λέει. Μας πήρε και την τσολίδα, μας πήρε και τους πάντες. Το θεωρώ δηλαδή έτσι ειλικρινά βάρβαρο. Οι αρμόδιοι, ο κ. Παπαδόπουλος, οι αρμόδιοι, ο κ. Δήμος, δηλαδή λοιπόν, κάτι να κάνουμε δηλαδή. Τα κλείσουμε όλα, να ρημάξουν όλα δηλαδή. Πού θα πήγουν τα παιδιά, να πας στην καφετέρια, να πας τα ναρκωτικά. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Αντώνη και σαν από όποιους συμφωνούσα περισσότερο από την εξέλιξη, αλλά στο ότι οι εικόνες του Παναγίου στον Παναγίου και τα δεν είναι κακό, και στο χωριό σε έρχεται η δεδομάτη του Γουργόνα και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι κακό, καλό είναι να τα φέρνουν και οι άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν. Κύριε Μπέκη, ξέρετε, εγώ με το Δήμο Αφροδιακόνου σε ένα πάρα πολύ. Είπα στα περισσότερα συγχωρώ. Είπα συγχωρώ στα περισσότερα που είπα. Έτσι απλά το είπα. Κύριε Μπέιτ, εγώ με το Δήμο Αφροδιακόνου σε κάτι. Ότι πάρα πολλά πράγματα που κάνει κάτι, δυστυχώς δεν τα κομμάτει όσο θα έπρεπε. Είχαν γίνει αυτές οι κοιμήρες, ήταν σε εξέλιξη. Και οι τρόποι ήταν πηγαίνει. 8 η ώρα το πρωί πήγαμε τον Δημάρχο και πήγαμε εκεί στα ριζόμενα. Το πρώτο που επισκεφτήκαμε ήταν το σχολείο και όταν τελειώσαμε βέβαια αυτές τις ώρες, του είπα αυτό δεν θα πρέπει να το μάθουμε αυτό που κάνει. Το πρωί όχι. Η ουσία είναι το κάναμε, μιλάμε, είδαμε, δώσαμε εντολές. Η προβολή δεν είναι του κυρίαρχου. Είχαμε στο σχολείο εκεί πράγματι και η απορία μου είναι ότι εκεί τα παράθυρα αυτά είναι καινούργιες τεχνολογίες και πήγαμε πριν από 8 χρόνια. Μιλάμε για κάλυψη κακοτεχνία. Πράγματι υπάρχει ένα θέμα και ήδη είπαμε την κυρία Φρεμίδου να ζητήσαμε την τεχνική υπηρεσία να πάρει να το δει. Και ήδη η κυρία Φρεμίδου έχει ζητήσει την τεχνική υπηρεσία και θα το δούνε.
Για το δεύτερο που είπατε, κύριε Μπέκη, για το γυμνάσιο Βεργίνας, ξέρετε, εκεί ήμουν 11 χρόνια διευθύντης. Το σχολείο χτίστηκε σε ένα, οι Βεργινιώτες το λένε Μπαρκό, ένα μέρος που με την παραμικρή βροχούλα ο θρησκευτικός χώρος του υπογείου γεμίζει, φαντάσουμε αυτή την βροχή. Μείναμε με τον Δήμαρχο και είδε ο ίδιος εκεί είναι και η δουλειά του. Είδαμε εκεί το κλιμακοστάσιο και εκεί που ήταν τα καλοριφέρ, παρόλο την πυροσβεστική έπρασε νερά, ξαναγέννησε διαρκώς και έδωσε το λίγη για την άλλη μέρα να κλείσει το σχολείο γιατί μπορούσαμε το καλοριφέρ να είναι επιδοήσει να λειτουργήσει. Πράγματι υπάρχει ένα θέμα εκεί και πρέπει να γίνει κάποιο έργο με τον τρόπο να διοχετεύουν τα νερά. Πάντως σας λέω ότι στα 11 χρόνια με την παραμικρή βροχή όλα τα νερά βγαίνανε εκεί στο υπόγειο. Υπάρχει θέμα εκεί. Όσο για τα κεραμίδια, δυστυχώς όλα τα χρόνια του ήλιου, και επειδή πάρα πηγαίνει στα κεραμίδια εκεί, υπάρχει ένας τρόπος ανεβαίνουν τα παιδιά από εδώ και από εκεί και σπάνουν συνεχώς κεραμίδια. Και τους είπαμε και όλα να κάνουν, να ζητήσουν να πάρει να πάμε, να διοκτούν, να αντικατασταθούν δηλαδή τα κεραμίδια. Ναι, υπάρχει μια πρόσβαση σε σκόπια και τους είπα να το ζητήσουν να μπουν προστατευτικά να μην μπορούν να ανεβαίνουν γιατί πέρα από τις πάντα κεραμίδια κινδυνεύουν και τα ίδια τα παιδιά ανεβαίνοντας τα κεραμίδια. Γι' αυτό το ζητήσαμε από τον κύριο Γαλλή, να το ζητήσαμε την τεχνική υπηρεσία. Όσο και το θέμα της μάντρας που είπατε, πράγματι είναι πάρα πολύ καλή πρόταση. Θα θυμάστε την άλλη φορά που είχαμε το θέμα των προσφύγων στο Χέρσο και μετέφερε στην Αγία Βαρβάρα. Είχε γίνει ένα συνολιστικό από την Πρόνοια και από την Δημαρχία Παιδείας και με το, την ΚΕΠΑ συντονίζαμε όλη αυτή την ιστορία και βέβαια μπροστά είναι στους συλλόγους των εκπαιδευτικών και τους μαθητές που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει και στην περίπτωση αυτή να ξεκινήσουμε κάποια διαδικασία για να μαζευτούν, αφού επικοινωνήσουμε, πιστεύω πρωτίστως, να δούμε τι πράγματα χρειάζονται για να μην ο καθένας φέρνει ό,τι τον περισσέει. Στοχευμένα δηλαδή να τους φέρνουν τους ανθρώπους πράγματα τα οποία χρειάζονται. Αυτό θα το δούμε και με εσάς και με άλλους φορείς και συλλόγους της πόλης με συντονιστή το Δήμο. Πανών μιλιά ένα μισά ώρα ακόμα, συμφωνούμε φαντάζομαι. Λοιπόν, κύριε Σιδηρόπουλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινήσω με μια ενημέρωση βέβαια από τον χρόνο του κύριου Παρακούλης να μιλήσει για τις ασφαλοκεντρώσεις. Να ενημερώσω το σώμα ότι οι ασφαλοκεντρώσεις άρχισαν με παρεμβάσεις μάλλον σε κάποιο τρόπο άρχισαν από το Σέρι που έγιναν να τις παρεμβάσεις κάτι στη Μαριά. Συνεχίστηκαν σήμερα και την οδό Πιερίων, εκείνα της οδού Πιερίων και την οδού Κεντρικής. Θα συνεχιστούν αύριο... Θα έχω κατασταθεί, απλώς να ενημερώσω ότι αύριο θα γίνει παρέμβαση στον δρόμο του 16ης από τη διασταύρωση προς το νοσοκομείο μέχρι το δρόμο που πάει για τον Πανόρα. Και βέβαια, όσο και αυτές οι κινήσεις θα επιτρέψουμε, θα συνεχίσουν. Να περάσω το θέμα που πήξαμε οι περισσότεροι συνάδελφοι όσον αφορά τα ακραία κυριακά φαινόμενα. Περάσω το ρόλο του κυρίου Αγγελίνα, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να απαντήσει όσο κουραγισμένη μπορεί να είναι η πόλη μας σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Γιατί κύριε Αγγελίνα, κανένας μαθηματικός δεν μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα όμως δεν του δώσει τα δεδομένα. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι η βροχή που έπεσε στις δύο μέρες ισούται με την βροχή που συνήθως πέφτει σε ένα χρόνο. Δεν ξέρουμε η επόμενη βροχή πόση θα είναι. Άρα απάντηση δεν μπορούμε.
Κάντε το μόνο δεν ισχύει για μας. Όπως είπε ο κύριος Γιαννίδης, από την πρώτη στιγμή και τις δύο ημέρες που είχαμε τις βροχές, ήμασταν στα προβλήματα, όπου υπήρξαν αυτά, είτε σχολεία, ήταν πραγματικά κάποιες στέγες με αυτό το νόμο νερό, είχαμε προβλήματα, είτε στους δρόμους, είτε στα σπίτια. Είμαστε παρόντες εκεί, βλέπαμε τα προβλήματα, δώσαμε λύσεις, είτε με τα δικά μας μηχανήματα, αλλά είτε και με ιδιώτες που βοήθησαν σε αυτό, και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κάποια πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε τώρα θα τα κάνουμε ό,τι είναι, ό,τι αφορά από κατάσταση. Κάποια πράγματα που διαπιστώσαμε ότι δεν θα γίνουν κάποια έργα, θα τα μελετήσουμε και θα τα φέρουμε εδώ. Θα ήθελα όμως να δω όσοι τότε από εσάς που σήμερα κλαίτε εντός εισαγωγικών, να τα ψηφίσετε αυτά τα έργα. Γιατί συνήθως εντάξει το πρόγραμμα. Να δω πώς από αυτά τα έργα θα ψηφίσετε και να σηκωθείτε να φύγεις. Ευχαριστώ. Θα σας διαβάσω το έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού της κυρίας Υπουργού, κυρία Φουρά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση με την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Προορισμή Αριστείας 2016 επέλεξε τον Δήμο Βέλιας ως πρώτο επιλαμβώντα νικητή προορισμού με θέμα πολιτισμικό τουρισμό. Λόγω της πολιτιστικής αξίας των προτινόμενων χώρων και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της πρότασης που κατέθεσε και αξιολόγησε. Η πρόταση υποκλήθηκε από την Αντιπρομαρχία Τουρισμού, αξιολογήθηκε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και επιλέχθηκαν 5 προορισμοί. Τα κριτήρια που η Επιτροπή αξιολόγησε ήταν που υπάρχουν πολιτιστικός πλούτος, αλλά και οι δράσεις, αξιοποίησης, οργάνωσης και ανάδεξης του συγκεκριμένου πλούτου από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάδεξη της προβολής προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μέσω του προγράμματος αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει ιδιαίτερα να προβάλλει τους αναδυόμενους και ευρωπαϊκούς τουρισμούς προορισμούς αριστείας, να αναδείξει την ευρωπαϊκή τουριστική ποικιλομορφία και ποιότητα, να συμβάλλει στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών προς μη παραδοσιακούς τουρισμούς, να επιβραβεύσει τις βιώσιμες μορφές τουρισμού, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να προωθήσει την εκτίμηση ανάμεσα στους πραγματικούς τουρισμούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν πρότυπο βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τον Δήμο Βέλιας, όσον αφορά την προώθηση της πολιτιστικής του κληρονομιάς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και οι τελικές προορισμοί θα προβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, οι 5 διακριτές της προορισμής
βγάζει. Λοιπόν, θα είμαστε πάντα παρακολουθούμε. Και σε αυτά που κάνουμε θα δείτε σου όλες τις μέρες. Το που περισσότερο ο καθένας. Και σε ποια που κάνουμε περισσότερο ο καθένας και σε ποιες όλες τις μέρες. Εντάξει, το ξέρω πώς. Ούτε βγήκαμε να βγάλουμε σύνδεση να μην πω κάτι γίνο, κάτι γίνο. Αλλά με αυτό είχαμε την υποχρέωση και εμείς σε ήμαρτη του Δήμου σε όλες τις μέρες. Και είμαστε από εκεί σήμερα. Και οι καταγραφές έγιναν με κάποιους συναδέλφους που άρχισαν να αναρτούν και τους έδειξε η ενημέρωση, αρχίσαν να γράφουν κάτι κύριε εδώ. Έγινε η ενημέρωση, έχουν γίνει οι καταγραφές, έχουν γίνει οι επιτροπές, από την πρώτη μέρα καταγράφουν. Από την πρώτη μέρα υπάρχουν φωτογραφίες και καταγραφές. Και υπάρχουν οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις ό,τι ακριβώς εννοούν. Και ξέρετε γιατί κύριε. Γιατί από το 2015, όχι αφαιρημένοντας τον ΟΑ, πολύ πριν το 2015, ο Δήμος Νέας είναι υπόδειγμα σε σχέση με όλη τη διαδικασία της πολιτικής προστασίας και από την πρώτη προηγούμενη αντισυμματική, αλλά κυρίως από την υπηρεσία η οποία έχει πάρει πάρα πολλές αέριες στο εντέξιμα από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Στράγη. Είμαστε η πρώτη αντίθεση, ας πούμε πρώτη η μέσα στο εδώ αναφέραμε, ότι είμαστε πρώτα και εδώ μέσα. Στην οργάνωση. Και η οργάνωση αυτή μας βοήθησε να μπορούμε την πρώτη στιγμή να είμαστε έξω και την πρώτη στιγμή με τις υπηρεσίες εννοώ και την πρώτη στιγμή να έχουμε κάνει όλες τις δουλειές που έπρεπε να κάνουμε. Κανένας δεν λέει ότι δεν πρέπει να καταλύσουμε όλα, όλες τις στάθμες, όλα τα και όλα τα έργα τα πυρηνικά εντός του οικισμού και έξω από αυτούς όπου αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου, το οποίο το ξεκαθαρίζουν πάρα πάρα πολύ καθαρά την νόμη. Υπάρχει νόμος που το ξεκαθαρίζει το στα χέρια του κύριου Σεραβουδίτη, πολύ σωστά. Λοιπόν, και κάτι ακόμα που ήθελα να πω. Όταν μιλάμε για μια αρδαιότητα και όχι μόνο για τα χειροστά, μιλάμε για μια αρδαιότητα του θεσμένου, ήταν λογικό να ξεκινήσουν και να μεταγγιστούν πολλά τεχνικά θετικά. Αυτά λοιπόν έφτασαν ήδη καταργημένες τα αποστατικά, διότι κάποιος συνάδελφος τότε στην κυβέρνηση είπε στο συγκεκριμένο σημείο, αν θέλετε να ξέρετε, έχει γίνει παρέμβαση όλο το καλοκαίρι και έχει γίνει παρέμβαση από την τάδο του την αποσταγιστική του χωριού, η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα, σε όλο το προηγούμενο διάστημα, σε όλα τα χρόνια, και όσοι είναι στην ώρα, ξέρουν πάρα πολύ καλά, και όσοι αγγίζουν αυτή την προηγούμενη του κύριου Δήμαρχου να τον ακούσει. Τον ακούγαμε σημειώνα με εμείς εδώ μιλάει. Λοιπόν, αυτό που είναι προσωπικό, θα πάρει το λόγο αυτή. Λοιπόν, δεν μπορεί κανένας να παραπονιέται για μη καθαρισμένες τάφους ή μη καθαρισμένα προσυντικά από σειραμικά, τα οποία πιθανόν να υπάρχουν σε κάποια από τα χιλιάδες σημεία στο Δήμο. Εάν θα σου πείσω μια υποθετική ερώτηση, χωρίς να θέλουμε να ενημερωθούμε, χωρίς να θέλουμε τίποτα να κάνουμε κανένα, εάν γνωρίζουν όλοι πώς συγκεκριμένος έχει υποθέτει. Ο Δήμος Βέρεια σας πληροφορώ, πιθανόν να μπορεί να έχει 47 χιλιάδες και χιλιάδες χιλιομέτρων οδικό δίκτυο, είτε αμερικανικό, είτε αγροτικό, είτε καρποφόρο, κτλ. Αν ξέρετε, η άλλη διαδικασία των άλλων δήμων των μικρών, που είχε και είχε τα ίδια προβλήματα παλιότερα, και σήμερα είχε μεγάλα με τις διαδικασίες που πολύ πολύ πάρα πολύ συμφωνώ για την αδικία που μιλάει ο κύριος Καραγιάννης που γίνεται στις θετικές άλλες. Αλλά θα το κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν αγάπη που πιάνουν δυνάμει στο σώμα. Δυστυχώς, ξέρετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για τις θετικές άλλες, συγκεκριμένη για τις πιστοποιήσεις, συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες εάν δεν δημιουργούνται, εμείς τονίσαμε και τα πιστοποιημένα όταν αξιώσαμε, τα πιστοποιημένα ή από τα πιστοποιήσιμα, αυτά τα έχουμε κρατήσει από τις κάποιες συμβάσεις με ιδιώτες όπως προβλέπετε, διότι δεν υπάρχει κρατικός φορέας. Αμυγός, κάνουμε τις πιστοποιήσεις των δυτικών καρών και των οργάνων και προχωράμε σε αυτό και ό,τι δεν πιστοποιείται, δυστυχώς είμαστε συγκεκριμένοι να αποσκώσουμε μέσα στον κόσμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το καταλαβαίνω, μιλάμε με τα δουλειά. Με τα δουλειά όμως, όχι αυτούς που πάνε στην καφετέρια. Αυτοί που πάνε στην καφετέρια δεν είναι 12 χρονών, φέτος είναι 12. Παιδιά σαν έτσι είναι 12. Δεν είναι 14 και 17. Και αυτοί αν θέλετε, με αυτό που τους διακατέχει, αυτό που τους διακατέχει, ας πούμε, την ας το πούμε λίγο δυσοδότητα του 13, γιατί καταστρέφονται τα περισσότερα παιχνίδια στι ελληνικέ αρέσει. Όχι τα πράγματα να πούμε 6, 7, 8, 8, 12. Εάν από τα παιχνίδια περισσότερα που πήρε 12, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Θα το ξέρετε. Λοιπόν, όσον αφορά για κάποια ζητήματα που συμβαίνουν οι
πολιτικού. Έτσι, τα δέντρα δεν το έχω για πλάκα, ούτε και ένα λάθος πιθανό σε αυτό που αρέσει τους ορθολόγους, ούτε και ένα λάθος πιθανό της υπηρεσίας που εάν ισχύουν αυτά και ενημέρωσε κάποιον ο οποίος δεν θα έπρεπε να ενημερωθεί για το σκοπό αυτό. Λοιπόν, αυτό θα το διευθυνθεί κάτω του ενεργού σκοπού της υπηρεσίας, ένα λάθος μπορεί να γίνει. Καλά είναι να αποφεύγουν για εκείνα λεπτά τα συστήματα, όσον αφορά με λάθος και καλύτερα, είναι λεπτά τα συστήματα. Όσον αφορά τώρα για τα δημοταφεία, δυστυχώς όταν ήρθε ο κανονισμός λειτουργίας του δημοταφείου, το Δημοτικό Συμβούλιο τότε είχε κάνει, δεν είχε εξαιρέσει τις τοπικές κοινότητες. Αυτή τη στιγμή είμαι σε κάτι να πω ότι υπάρχει, έχει τελεποθεί το τμήμα με υπάλληλο που ποιος είναι πράγμα και έπρος και χρόνια στο Δήμο και ήδη ξεκίνησε το κανονισμό λειτουργίας, τμήμα του κανονισμού λειτουργίας που θα επαρκωθεί στα χωριά. Γιατί είδατε ότι στα χωριά δεν έχουμε κάποια χρέωση, κάτι ανταποκριτικό. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα το ξεπεράσουμε αυτό σύντομα με βάση την ερώτηση που έγινε από τους συνάδελφους. Και ένα τελευταίο το πλευράκι που θα θέλω για το τέλος. Ευχαριστώ. Η υποχρέωσή μας είναι να πιστοποιήσουμε όλες τις παιδικές αρέσεις του Δήμου. Σε όλη την Ελλάδα ούτε το 10% των παιδικών καλών δεν είναι πιστοποιημένες. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ίσως έπρεπε να μπορέσουν να έτσι έχουν όλες τις πιστοποιημένες. Όμως θέλω να θυμίσω ειδικά στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και όσοι ασχολούνται από παλιά με τις τοπικές κοινότητες και με τους πρώην δήμους, με τους πρώην δήμους κύριε Μπέγκη, βιαστήκατε, ότι όλα αυτά τα χώρια εκεί, το 90% των χώρων δεν είναι τα αξιοποιημένα που είναι παιδικές αρέσεις, τα χωριά, με όλες τις τοπικές, με όλα τους τα στοιχεία της ιδιοκτησίας, της καθαριότητας, όλα αυτά των χώρων. Διότι αυτό η προϋπήρχε και το υπήρχε φαινόμενο που σε κάποια κοινωνία να αφήσει γινόταν με την χαρά, πήγε για τον άνθρωπο και τον πήγαμε. Καταλήξαμε σε μια θετική χαρά και συγκινούνται όλοι, ξεκίνησαν οι παιδικές αρέσεις να αρκοποιούνται από όλες τις απόψεις και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο όμως σύντομο χρονικό διάστημα, οι ξέροντες τις διαδικασίες του δημοσίου θα πρέπει να μην το ορίσουμε σε δύο μήνες ή σε τρεις. Να έχει κάποια διαδικασία για να διορθώσει ένα αεροπορικό και μετά θα κάνει να βγουν κάποιες άλλες διαδικασίες. Θέλει ένα χρόνο, κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να τη στιγμή να το αποζωήσει. Και κλείνοντα την πόλη αυτό ότι για τις παιδικές αρέσεις είμαστε μέχρι στη θέση να είμαστε ο πρώτος Δήμος, ο Δήμος στην Δημαρχία που έλαβε το πρώτο σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς, είναι η παιδική χαρά των Αγίων Αναργύρων, η οποία λειτουργεί με βάση όλα με όλη την ομοθεσία, την πλειόψη, την νομοθεσία και είμαστε στην διαδικασία και για να ξεκινήσαμε ήδη να καταθέτουμε φαγητό χιλιάδες παιδικές χαράς στην Ευρωπή παιδικών χαρών. Ευχαριστώ. Επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου, έχω το δικαίωμα να... Κύριε Αγγελίνα, κύριε Αγγελίνα, αυτό το έχουμε ζήσει του Προεδρείου. Ναι, σας ζητάω το λόγο του Προεδρείου. Τι αν μιλούσε, δεν μιλούσατε. Προσωπικό γιατί δεν μου να λύσουμε τη διαφορά. Δεν πειράζει, είστε πρόεδρο. Είναι μέσα στην νομοθεσία να ζητάει τον λόγο όταν αναφέρεται. Γιατί να μην μου το δώσετε. Για ένα λεπτάκι, 30 δευτερόλεπτα. Δώστε μου το λόγο, γιατί με προκάλεσε. Κοιτάξτε, κύριε πρόεδρε. Δώστε μου το λόγο. Έχα τελειώσει. Κύριε πρόεδρε. Σε παρακαλώ, κύριε Αγγελίνα. Σε παρακαλώ. Διαδικαστικά, κύριε πρόεδρε, να βοηθήσω λίγο. Όχι. Να βοηθήσω διαδικαστικά. Το λόγο μπορεί να το ζητήσει κανείς αν προσβάλλεται προσωπικά. Αλλιώς δεν υπάρχει προσβολή. Πολύ μεγάλη προσβολή. Πολύ μεγάλη προσβολή. Γιατί δεν σε παρακαλώ. Εγώ δεν παρακαλώ. Είμαι εδώ να μου δώσει το λόγο να τελειώσει το δίκτυο. Γιατί. Είναι γνωστό. Είναι στην καταγγελία. Δεν σε παρακαλώ. Τώρα πίνει το λόγο του στον συνάδελφο. Γιατί διαδικαστικό συνδράκιο αυτό. Κύριε Πρόεδρε. Ένα όνομα συναδέλφου που είναι επιτρεπτός της δευτερολογίας,
δεν σημαίνει ότι υπάρχει προσωπικό ζήτημα για να ζητώ τον λόγο επειδή αναφέρθηκε το όνομά του. Μόνο όταν προσβάλλεται. Με προσέβαλε. Μόνο όταν προσβάλλεται. Μιλούσα από 12. Το λέω. Το λέω. Το λέω. Το λέω. Το λέω. Έκανα, ζήτησα τον λόγο για να μιλήσω πρώην ηγεσίας και ήταν να παρακολουθεί και να με σέβεται ο δήμαρχος, ο οποίος εκείνη την ώρα μιλούσε και σταμάτησε για να με ακούσει. Και όπως το έκανε. Όπως τον σέβομαι, θέλω να. Μην μιλάς τώρα, τώρα τελειώνω. Όπως τον σέβομαι, θέλω να με σεβάσει. Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Παπαδόπουλε, μιλά. Τελειώνει και τελειώνει. Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ κύριε Παπαδόπουλε, το άφησε και με προσέβαλε γιατί μου είπε ότι μιλούσε εγώ μιλούσα 12 λεπτά. Κύριε Παπαδόπουλε, όταν έχει το δικαίωμα και μιλά 12 λεπτά, εσύ 15 λεπτά μίλησε και εγώ έχω 3 λεπτά, έχω το δικαίωμα να μιλήσω με κάποιον άλλο στα 12 λεπτά. Που ακούω εσένα να λες τις δικαιολογίες σου και τα αυτά σου, έτσι. Και τις αυτές που παίρνει στα βραβεία σου. Αλλά αυτό με τις μερικές καλές καλές να δεις και στα πολλιά τους μερικές καλές. Κλείνω κύριε. Αφήστε τώρα να θα αναφέρω τα τηλέφωνα του 2-3-3-3.
να αναφερθώ λίγο πολύ συνοπτικά. Εσύ δεν το είχες κάνει, Νίκο, αυτό. Όπως ανέφερα, συνάδελφο, όσον αφορά για τις συγκεντρώσεις της παράβασης που αναφέρονται σε τετραγωνικά στο περίπου. Έχω δει τις συγκεντρώσεις της παράβασης του παρελθόν των ετών και σαν δικηγόρος που ξέρω να προβάλλει στα δικηγικά δικαστήρια. Από την ημερομηνία επανασύστασης της ειδικής αστυνομίας υπάρχει μηχάνημα laser με το οποίο καταμετράται η παράβαση του τετραγωνικά που γίνεται η παράβαση επακριβώς. Άρα σήμερα, αν αναφερώ στον σημερινή κατάσταση, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν γνωρίζετε κάτι άλλο θετικά και όχι αν το πήρετε αυτή τη σε βάση περιπτώσει, εγώ ευχαριστώ να το ακούσω και να το εξετάσω. Παραπέρα, όσον αφορά του καθηγητέ των σχολών τη ΚΕΠΑ, η υπογραφή των συμβάσεων τη επιχείρηση με του καθηγητέ αποκτείται από μια διαδικασία αποσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητών από μέρου των καθηγητών. Μια μερίδα των καθηγητών δεν προσκόμισε έγκαιρα αυτή, μια μικρή μερίδα των καθηγητών, δεν προσκόμισε έγκαιρα τα απαιτούμενα έργα ώστε να ακολουθήσουν να πάνε μαζί με το ένταλμα για έλεγχο στην Επίτροπο, οπότε προέκυψε αυτή η καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση ξεπεράστηκε με ενέργειες της υπηρεσίας και η ιστορία τους έγινε την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτούς που δεν προσκόμισαν ακόμα τα έβαλε. Όχι, συγγνώμη, δεν πάει το ένταλμα. Να καθυστερήσουν σε όλη την επιχείρηση, θα πηγαίνει όλα μαζί τα ένταλμα. Ένα ένταλμα το πρώτο, ένταλμα του χρόνου πάει έτσι. Αν τα πάει 45 ένταλματα πίσω μπρος, θα κάνει, φαντάζεται θα κάνει, θα κάνει 45 διαδρομές. Οπότε υπήρχε αυτό το πραγματικό κόλλημα και ξεπεράστηκε και η μισθοδοσία έγινε την περασμένη Παρασκευή. Όχι, δεν το φταίνει η πάλι. Μια μικρή μερίδα η οποία καθυστέρησε να φέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτά. Τελικά, εντάξει, Ιράελ, λοιπόν, δεν είναι ένας κανισμός, ο οποίος είναι ένας μια υπηρεσία, βάζει το να πω, δεν έχει πολύ ψηλά πράγματα. Δεν έχει απαντήσει παρά τις δικές μου επαγγελμένες οχλήσεις, είτε με τα ερωτήματα, είτε με τα τηλέφωνα κλπ. Συντήσαμε με το Δήμα και είπαμε πιθανότατα να το προχωρήσουμε. Υπάρχουν άλλα δύο συμβούλια που θα κάνω τώρα και τα νέα τα συμβούλια. Ένα είναι το συμβούλιο που θα γίνει για τους πέρας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Πέρα, και αν μέσα εκεί πριν τις γιορτές μπορέσουν να κοιμάσουν το θέμα το ΟΔΕ. Γιατί βλέπω ότι μάλλον δεν θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω ότι μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε πριν τις γιορτές, πριν τις νέα, οπωσδήποτε. Πριν τις γιορτές για να γίνει μια συζήτηση με τις εναλλαγές. Καταρχήν να πω, Νίκο, ο προγραμματισμός αν το αλλάξει κάτι, το 18 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, να κάνουμε το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν αλλάξει κάτι. Μέχρι τότε θα πρέπει να γίνει και ένα συμβούλιο για τον προϋπολογισμό, το οποίο βέβαια θα είναι ανεξάρτητο και μόνο για τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν κάνουμε ενδιάμεσα, κάπω θέλω να μπορέσει να μπει και αυτό. Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο Μαρκούλη. Νομίζω ότι το θέμα της ανελοχέτησης συζητήθηκε εκτενώς εδώ μέσα. Ακουστήκαν οι απόψεις όλων και βέβαια υπήρχε μια εξαιρετική συνεργασία και με όλους τους φορείς. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχε μια απόφαση από όλους τους φορείς, ότι κατεβήκαν οι φορείς στο Υπουργείο και βέβαια αν αλλάξει οτιδήποτε, αν υπάρχουν καινούργια στοιχεία, σαφέστατα και θα ξαναέρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Κύριε Βελιόπουλε, αν ακούγατε αυτά τα που είπα, θεωρώ ότι δεν θα ρωτούσατε αυτά τα πράγματα που ρωτήσατε. Πάντως πρέπει να πω ότι τα αντιπλημμυρικά έργα που γίνανε όταν γίνανε, είτε στη Βεργίνα, είτε στη Μέση, σε αυτή την περίπτωση αποδείχθηκαν αντίκανα να αντιμετωπίσουν τον τόπο του νερού. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει στον επανασχεδιασμό καινούριων εγκαταστάσεων. Δεν ξέρω αν και πόσο συχνά θα συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Οι επιστήμονες λένε
Όταν συμβαίνει, πες τον.